Χριστό Ανέστη, σήμερα εδώ στο κανάλι Θάνος Κόκαλ Δημοσιογράφο. Το παρατήρησε και εσύ με τον Τούρκο Εμπριστή. Ποια δικαιολογία έδωσε το Υπουργείο Μεταναστευτική Πολιτική για το άσυλο που λέγεται ότι είχε και επίση θα θυμηθούμε τι ομολογίε των καλών γειτόνων μα ότι η ΜΙΤ έβαζε φωτιέ σε ελληνικά δάση. Άγριο χώσιμο του Δημήτρη Γιανακόπουλου λίγο πριν σηκώσει την κούπα τη Euroleague οι μπηχτές για Παπακαλιάτη, Μαέστρο και όσους παρακολουθούν τη σειρά στο Netflix. Μας λέγατε ψεκ, ξέσπασε ο χαροκαμένος πατέρας για τα τέμπη μετά και το νέο ανθρώπινο έβριμα. Η απάντηση του Μητροπολίτη που αρνήθηκε να διαβάσει την 17χρονη στο Ηράκλειο και τον οποίον κατηγορούν για αρνητή των τσιμπημάτων. Ξεκινάμε τώρα αναλυτικά. Ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα και δύο πλημελήματα ασκήθηκε από την Εισαγγελία Αθηνών σε βάρος του 33χρονου Τούρκου, ο οποίος συνελήφθη για πρόκληση φωτιάς στο Εγάλεο. Ο Βασίλης Κικίλιας, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έκανε και μία ανάρτηση για την περίπτωση αυτή του Τούρκου που συνελήφθη και άρχισε να μιλάει για πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν τρεις φορές αυτό το μήνα λέει στο Εγάλεο και στο τέλος κατέληξε να λέει πως με τους εμπριστές θα είμαστε αμήλικτοι. Θα σας πω εμένα τι μου έκανε εντύπωση και θα σας βοηθήσω να το παρατηρήσετε κι εσείς. Τι γνωρίζουμε για τον Τούρκο σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν ως τώρα. Το πρώτο είναι η ηλικία του, 33 χρονών. Υπάρχουν και κάποια δημοσιεύματα που λένε τα αρχικά του. Αλφα Κανεί δεν, δεν μα λέει το όνομά του μέχρι στιγμή, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα, φίλε και φίλοι, ξέρετε ποιο είναι και εκείνο που μου έκανε εντύπωση. Έχουν περάσει, είμαστε στο δεύτερο 24ωρο από την ώρα που έγινε γνωστή αυτή η είδηση και η περίπτωση. Και ενώ ακούμε, ε, θα οδηγηθεί στον ανακριτή μέχρι να τον οδηγήσουν. Οδηγήθηκε στον ανακριτή, του απαγγέλθηκαν οι κατηγορίε. Ποιο είναι το σύνηθε σε τέτοιε περιπτώσει. Το σύνηθες και το αναμενόμενο και από ένα δημοσιογράφο κυρίω είναι να δούμε μια φωτογραφία του. Είδατε εσεί καμία φωτογραφία του μέχρι και την ώρα λοιπόν που γράφετε το βίντεο, 48 ώρε μετά και ενώ ε, του απαγγέλθηκαν και κατηγορίες, δεν, δεν βρήκα εγώ τουλάχιστον ούτε μία φωτογραφία του όπως αυτές, όταν οδηγούνται στη δικαιοσύνη, έστω να έχει ένα μπουφάν από πάνω, να κρύβεται. Είδατε εσείς καμιά τέτοια, εγώ όπως είπα, δεν είδα καμία. Εν τω μεταξύ, το Υπουργείο Μεταναστευτική Πολιτική βγήκε και είπε διότι ε, ακουγόταν ότι ο άνθρωπο αυτό είχε ε, πάρει και άσυλο. Με κάποιο τρόπο βρισκόταν στη χώρα μα. Ωστόσο, το αρμόδιο Υπουργείο είπε ότι ο Αλφαμί δεν ε, έχει λάβει άσυλο. Όντα ετών αυτού. Επίσης οι πληροφορίες λένε ότι είχε υποβάλει αίτημα για άσυλο. Για να δούμε τελικά είναι έτσι όπως μας τα λέει το αρμόδιο Υπουργείο. Θέλω να πιστεύω ότι θα το μάθουμε στη συνέχεια αν τελικά να ξέρουμε με ποια ε, ιδιότητα βρισκόταν εδώ. Με άσυλο, χωρίς άσυλο. Εδώ μαθαίνουμε ότι είχε υποβάλει αίτημα αφού μπήκε παράνομα στη χώρα από τον Εύρω και συνελήφθη στις 4 Απριλίου. Αν είναι έτσι όπως τα λέει το αρμόδιο Υπουργείο, δηλαδή ο άνθρωπος αυτός βρισκόταν βρισκόταν από τότε εδώ στη χώρα μας και ενώ είχε συλληφθεί και με κάποιο τρόπο κυκλοφορούσε ελεύθερος. Πώς άλλο πήγε για να μας βάλει φωτίτσα. Επίσης λέγεται ότι για να πάρει το άσυλο, εάν όντω δεν το έχει πάρει όπως μας λέει το αρμόδιο Υπουργείο, Είπε μια δικαιολογία που την χρησιμοποιούν πολλοί για να... ή στην προσπάθειά τους να πάρουν πιο εύκολα άσυλο, ότι είναι ο παδί του Γκιουλέν και μια, ξέρετε, της γνωστής κοινότητας που όλα αυτά στην Τουρκία διώκονται. Το θέμα όμω, φίλε και φίλοι, είναι έτσι τα πράγματα. Αυτό ο άνθρωπο δηλαδή εδώ, του οποίου ακόμα εγώ περιμένω να δω μια φωτογραφία, βρισκόταν εδώ για του λόγου που κανεί δεν ξέρει και για ποιο λόγο να πάει να βάλει φωτιά. Εάν δηλαδή ήταν κάποιο που όντω ήθελε άσυλο και να βρει εδώ μια ασφαλή κατάσταση στη χώρα μα, για ποιο λόγο να το διακινδυνέψει και να αρχίζει να βάζει φωτιέ στα δάση. Στη συνέχεια, για να δούμε και λίγο πώς μπορεί να συνδέεται όλο αυτό, θα δούμε και τις περιπτώσεις όπου οι καλή γειτονέ μα ομολόγησαν με κάθε επισημότητα στο παρελθόν, δύο φορές κιόλας, θα δούμε δύο παραδείγματα, ότι οι ΜΙΤ, οι πράκτορες δηλαδή των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, μα έβαζαν φωτιές. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, έκανε και ολόκληρη φιέστα, το, το δείξαμε κιόλας, η κυβέρνηση δίνει με ένα κλικ που λέμε πολύ εύκολα βίζα για να έρχονται Τούρκοι τουρίστε. Όλοι αυτοί που θα έρχονται, οι Τούρκοι τουρίστες θα είναι καλοί. Εδώ μα ερχόντουσαν πράκτορες στη ΜΜΕΤ ακόμα και με αυτή τη δύσκολη διαδικασία όπω ήταν στο παρελθόν, που υπήρχε κάποιο λόγο που ήταν έτσι δύσκολη. Ε, ο αγαπητό Πρωθυπουργό και το επιτελείο του εκεί, αυτά δεν τα ήξεραν που είπαμε όλα. Πάμε τώρα και σε ένα εντελώς διαφορετικό θέμα που έχει να κάνει με την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματο τη Euroleague από τον Παναθηναϊκό, που αρκετά χρόνια μετά καταφέρνει κάτι τέτοιο, αλλά έχει ένα πολύ καλό ρεκόρ ότι κάθε φορά που πάει στον τελικό αυτή τη διοργάνωση, σηκώνει την κούπα. Οι εορτασμοί από του φιλάθλου του Παναθηναϊκού συνεχίζονται μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπήρχε και ένα πουλμανάκι ανοιχτό με του παίχτε του Παναθηναϊκού αλλά NBA, όλα αυτά δεν θα σας μιλήσω για τα αθλητικά, τα λέω για να έχετε μια σφαιρική εικόνα και επειδή έχουμε ένα θέμα που έχει σχέση με τον Δημήτρη Γιανακόπουλο και το οποίο μου το στείλατε εσείς. Ο Δημήτρης Γιανακόπουλος λοιπόν το γιορτάζει ιδιαιτέρως, βγάλει και ένα βίντεο εκεί που σήκωνε την κούπα κάνοντας γυμναστική, αλλά εσείς μου στείλατε ότι μερικά 24 ώρα πριν, πριν τον τελικό της EuroLeague, ο Δημήτρης Γιανακόπουλος είχε κάνει μία βαριά δήλωση, θα έλεγα, για θέματα τα οποία ε, μας έχει συνηθίσει ο Πρόεδρος του Πανεθναικού να παίρνει θέση. Στην αρχή όταν μου το στείλατε, εγώ να σας πω την αλήθεια νόμιζα ότι μου στείλετε αυτό το βιντεάκι πριν καν το ακούσω να, να δω τι λέει, θα το δούμε όμως εμείς στη συνέχεια, αλλά στην αρχή νόμιζα ότι θα ήταν από τις γνωστές θέσεις του Δημήτρη Γιανακόπουλου, για τα τσιμπηματάκια, μέσα από τα οποία έγινε γνωστός ως προς ποια έννοια το λέω. Έγινε γνωστός υπό την έννοια ότι μιλούσε πάρα πολύ για τα μέτρα, για τις καραντίνες, για τα τσιμπήματα, λέγω εγώ δεν θα το κάνω, αλλά το τελευταίο διάστημα από ένα σημείο και μετά, όταν αρχίσαμε το βλέπουμε δίπλα στους Υπουργούς Υγείας, τότε τον Πλεύρη, τον Άδωνη, πάλι είναι ο Άδωνης ξανά Υπουργός Υγείας, εγώ τουλάχιστον δεν ακούω να λέει τίποτα και ενώ έχουμε την ομολογία της Άστρα Ζένεκα βγαίνουν τόσες περιπτώσεις με ερωτηματικό ή ε, με, με καταγγελίες όπως είναι του κοστέτσου για αυτά που λέει ότι του προκλήθηκαν μετά από το κάθισμα στην Καρεκλίτσα ο Γιανακόπουλος αποφάσισε να πάρει θέση για ένα άλλο θέμα που τον έχουμε συνηθίσει να μιλάει και για αυτά ε, που έχει να κάνει με τα όσα παρουσιάζει η γνωσ... πολύ γνωστή σειρά και δημοφιλής, η σειρά του Παπακαλιάτη Μαέστρο στο Netflix. Εκεί λοιπόν καυτηρίασε όλα όσα λέει ότι θέλει να περάσει η σειρά και αναρωτήθηκε πώς γίνεται ενώ μου στέλνεται λέει τόσα μηνύματα παράπονα για αυτή τη σειρά και όσα θέλει τέλο πάντων να προβάλλει απ' την άλλη να, το... να την παρακολουθούν πάρα πολύ και να είναι νούμερο ένα σειρά στην γνωστή πλατφόρμα. Από τη μία. Χιλιάδε μηνύματα. Πόσο δίκιο έχει, τι απαράδεκτα πράγματα είναι αυτά με τα ομόφυλα. Με, 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 με. Πρώτο στο Netflix έχετε κάνει το σύγχρονο του τύπου που όλοι ξέραμε πώ έγινε και ηθοποιό και σενάριογράφο κτλ. Και που σε κάθε σκηνή μέσα το μόνο πράγμα που κάνει είναι να προωθεί τη walk agenda. Όταν λοιπόν καθώ είστε και βλέπετε τέτοια πράγματα και τα ανεβάζετε στο νούμερο 1 του ελληνικού Netflix. <συσχε> τι. Μέχρι και σε στιγμιότυπο που δείχνει δελτίο ειδήσεων, η μόνη φράση που ακούγεται είναι για τα ομόφυλα βγάρια και τι παρέμβε τη μητέρα για να καταγράφετε στο μυαλό μα. Μήπω είμαστε άξιοι αυτό που μα συμβαίνουν και τον μοναχικό σε όλο το σύριαλ που βγάζουν κακό, σαν τράπη, δολοφόνο κτλ. κτλ. Είναι αυτό που διαφωνεί. Και δεν θέλει το παιδί του να πάει να γίνει τη όχλη. Και επειδή πολύ θα πείτε, άρα για να τα λε αυτά, μάλλον το είδε και εσύ. Κάτσε και είδα ένα-δύο επεισόδια, μου το έκανε εντό και προφανώ δεν πρόκειται να δω Αυτά λοιπόν είπε ο Δημήτρη Γιανακόπουλο. Πολύ βαριέ κουβέντε και για τον Παπακαλιάτη με υπονοούμενα. Ξέρουμε πώ έγινε και όλα αυτά, δηλαδή πώς έχει φτάσει σε αυτό το σημείο την πορεία του. Αλλά εγώ θα επαναλάβω ότι είναι μία από τι γνωστέ θέσει του, στι οποίε φαίνεται να παραμένει πιστό ο Δημήτρη Γιανακόπλο. Όμω τουλάχιστον εγώ δεν βλέπω πια να μιλάει για αυτά που μίλαγε, που τα έβλεπε πάρα πολλοί κόσμο για τα τσιμπηματάκια, για τι καραντίνε, για τι μασκούλε. Και βέβαια αυτό το ανεξήγητο πάει για πολλέ περιπτώσει. Ότι είναι πολλοί κόσμο που παραπονιέται για κάτι και μετά από τα αποτελέσματα βλέπει λε. Όπω μου γράφουν πολλοί, Α πούμε εδώ πέρα, ότι έχουμε κλείσει τα κανάλια, δηλαδή τα παρακολουθούμε για του χύψη λόγου. Ε, όταν δει όμω τα νούμερα τηλεθέασης ή τα νούμερα που κάνουν τα ίδια τα κανάλια που αναπαράγουν αυτούσιο το περιεχόμενό του από την τηλεόραση, σημαίνει ότι τα βλέπουν αρκετοί. Δεν ξέρω ποιοι, αλλά αυτό λένε τα νούμερα, ότι τα βλέπουν, τα παρακολουθούν αρκετοί. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα με κάποιον που παραμένει σταθερός και συνεχίζει να μιλά και να παλεύει για αυτό το οποίο ε, πιστεύει και πώς αλλιώς να έκανε, μιλάει για τον χαροκαμένο πατέρα Νίκο Πλακιά, ο οποίος έκανε μια ανάρτηση μετά από ένα νέο έβριμα, το τρίτο όπως λέει ανθρώπινο, εκεί που υποτίθεται δεν ε, είχε μπαζώσει κανείς και δεν είχε ξεμπαζώσει που μας έλεγαν και τότε και το υπενθυμίζει αυτό στην ανάρτησή του, χρησιμοποιούσαν τους γνωστούς χαρακτηρισμούς. Ψεκ, συνωμοσιολόγους, υπερβολικούς, ότι τα λένε κάποιοι πάνω στη λύπη, τους έλεγαν για τους συγγενείς. Να όμως λέει που πλέον μετά από αυτό το έβριμα, περιμένω τώρα να δω τι έχουν να πούν όλοι αυτοί που μας κατηγορούσαν με αυτού τους χαρακτηρισμούς. Και τονίζει ότι δεν έχει τέλος συντροπή, αλλά που χάθηκε για να τη βρουν αυτοί. Και εύχεται, ηρωνικά, Καλή προεκλογική περίοδο στους κυβερνώντες προφανώ. Είναι αγαπητοί φίλε και φίλοι, η συνέχεια που έχουμε με το έγκλημα στα τέμπη, παρεπιπτόντως να δώσω και τους χαιρετισμούς μου στην εισαγγελία, που μαθαίνω ότι βλέπει κάποια βίντεό μου, ειδικά που έχουν να κάνουν με αυτό το περιεχόμενο. Και για όλα αυτά που συζητήσαμε, ετοιμάζω στο άμεσο μέλλον ένα βίντεο που θα δίνουμε περισσότερες λεπτομέρειες για αυτά που εντοπίζονται και βρίσκονται και για τα οποία, όπω είπε και ο Νίκο Πλακιά, ένα άλλο για το οποίο κατηγορούσαν είναι ότι ήταν ευρήματα ζώων και ότι δεν ανήκαν σε άνθρωπο. Από πριν το έλεγαν. Αλλά να τη αποδείχτηκε και για ποιο λόγο να λένε κάτι το οποίο δεν ισχύει. Θα κάνουμε όμως ένα άλλο βίντεο γι' αυτό, ίσως θα είναι και μονοθεματικό. Τώρα πάμε σε μια άλλη περίπτωση που έχει να κάνει φίλες και φίλοι με αυτή την κοπέλα τη 17χρονη που έχασε τη ζωή της πέφτοντας από μια γέφυρα στο Ηράκλειο και για την οποία κατηγορείται ο Μητροπολίτης Πέτρας και Χερονίσου Γεράσιμος ότι δεν διάβασε στην κηδεία της. Οι συγγενείς της λένε ότι ακόμα δεν υπάρχει ε, μια σίγουρη ε, εξήγηση ότι η κοπέλα έδωσε από μόνη της τέλος και ότι ίσως κάτι άλλο συνέβη γιατί να την έσπρωξε κάποιος γιατί δεχόταν bullying. Ο Μητροπολίτης απάντησε σε όλα αυτά πως δεν κάναμε κάτι το οποίο εκφεύγει των κανόνων και των αποφάσεων της Εκκλησίας και πως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε αγάπη ή πόνο για το παιδάκι το οποίο φεύγει. Γι' αυτό είπε ο Μητροπολίτης Γεράσιμος και αυτό που τελέστηκε το Σάββατο στο κημητήριο ήταν η προσευχή της Εκκλησίας και η συγχωρετική, συγχωρετική ευχή που είναι και η ουσία της κηδείας. Θέλω όμως να προσθέσω και κάτι άλλο εδώ, γιατί είδα ότι ο Μητροπολίτης επισήμανε πάρα πολύ τι ορίζει η Εκκλησία οι κανόνες Εκκλησίας σε αυτές τι περιπτώσεις όταν κάποιος δίνει από μόνο του τέλος στη ζωή του και θα έχετε ακούσει και εσείς πάρα πολλέ περιπτώσεις. Φυσικό και επόμενο είναι πάντα οι συγγενείς να θέλουν να διαβαστεί όταν πιστεύουν τουλάχιστον ο δικός τους άνθρωπος το θέμα όμω είναι άλλο, και εκεί που στάθηκα εγώ, ότι όλες αυτές τις μέρες που έχει ξεκινήσει αυτή, αυτή η ιστορία κατά του Μητροπολίτη, έχουν αρχίσει και βγαίνουν δημοσιεύματα και να λένε ότι αυτός ο Μητροπολίτης ήταν αντιπολιαστής. Ήταν κατά των μέτρων, ήταν ε, ε, κατά της μάσκας, όλα αυτά. Δηλαδή, <χαι> καταλήγουμε, μιλάω για τα μέσα, έτσι. Επαναλαμβάνω, δεν μιλάω για τους γονείς και τους συγγενείς που... Θα ήθελαν να διαβαστεί το παιδί κανονικά. Μιλάω για τα μέσα τα οποία έρχονται και μας λένε, μα υπερθυμίζουν μάλλον, ότι κοιτάξτε αυτός ο Μητροπολίτης τότε δεν τηρούσε τους κανόνες ε, και τις αποφάσεις της Εκκλησίας τότε με το 19 και τώρα τον εγκαλούν, το βάζουν και με μεγάλα γράμματα ότι ήταν αντιπολιαστής, και τώρα τον εγκαλούν γιατί τήρησε τους κανόνες. Τώρα θα πάμε σε ένα ακόμα θέμα που έχει να κάνει με την Ορθοδοξία καθώς τον Α έγινε μία συζήτηση στην εκπομπή της καινούριου για την υποδοχή του δεξιού άφθαρτου, του χεριού του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου. Εκεί λοιπόν, όπως πάντα, ο, ο Τατσόπουλος που, όταν, που βρίσκεται στο πάνελ και όταν ακούει τέτοια θέματα βγάζει αφρούς, άρχισε να μιλάει πάρα πολύ άσχημα για τους ανθρώπους που τα πιστεύουν λέει όλα αυτά. Δεν μπορώ να σας μεταφέρω και τους χαρακτηρισμούς γιατί κάποιοι... Ποιοι από αυτού είναι και βρισχέ. Τα έβαλε με τον Ανδρέα Καραγιάννη, που από την άλλη μεριά μεταφέρει το εκκλησιαστικό ρεπορτάζ και έφτασε μέχρι το σημείο να αποχωρήσει. Επαναλαμβάνω, με βρισχές και να λέει ότι όλα αυτά πώ γίνεται να τα πιστεύει κανεί. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Η Εισαγγελία παρακολουθεί διάφορα βίντεο από τη Μαθαίνω, τον κύριο Τατσόπουλο. Όταν προσβάλλει την πίστη, διότι ο κύριο Τατσόπουλο δεν πιστεύει. Εφόσον δεν πιστεύει, μην πιστεύει. Αλλά για ποιο λόγο να προσβάλλει τα πιστεύω των άλλων, και αυτό επαναλαμβάνω, έγινε σε ζωντανή σύνδεση, φίλε και φίλοι. Και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει στη συγκεκριμένη εκπομπή και στο συγκεκριμένο κανάλι. Και έχω την εντύπωση ότι για να έχουν και, το, και τον Τατσόπουλο εκεί, δεν ξέρω πού αποσκοπούν. Αποσκοπούν στο να κάνουν νούμερα, όμω υπάρχουν και οι κανόνε του ΕΣΟΥΡΟΥ. Πώ λοιπόν η δικαιοσύνη, το ΕΣΟΥΡΟΥ, με όλα αυτά που γίνονται στη συγκεκριμένη εκπομπή, τέτοια ξεσπάσματα, τέτοιε ύβρι, παραμένουν απαθεί και αδιάφοροι. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε στα ελληνοτουρκικά και να ακούσουμε περισσότερε πληροφορίε από το συνάδελφο Κοσμά Καραϊσκό για την περίπτωση του Τούρκου εμπριστή και ο συνάδελφο θα μα θυμίσει κυρίω αυτέ δύο περιπτώσεις στο παρελθόν όπου οι ίδιοι οι Τούρκοι με κάθε επισημότητα είχαν παραδεχθεί ότι οι πράκτορες της ΜΙΤ έβαζαν φωτιές σε ελληνικά δάση. Επίσης θα δούμε και ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα που έχει να κάνει με την κίνηση του Ερντογάν ο οποίος εγκαθιστά ακριβώς δίπλα μας στην Ανατολική Θράκη ένα πυρηνικό εργοστάσιο με τέσσερις παρακαλώ αντιδραστήρες και που θα στηθεί πάνω σε μία σεισμογενή περιοχή υπάρχει εν εξελίξει αυτό το θρίλερ με τη σύλληψη του Τούρκου πολίτη για εμπρισμό στην περιοχή του Ασπρόπριγου. Μάλιστα, πρόκειται για την δεύτερη προσπάθειά του. Ε, Όπω όπως αναφέρεται στι ειδήσει, πρόκειται για κάποιον ο οποίο έχει μπει στη χώρα μα παράνομα και ζήτησε άσυλο ω και κατά δήλωσή του, επαναλαμβάνουμε κατά δήλωσή του, είναι λέει μέλος της κοινότητας Γκουλέν διοκόμενος από το τουρκικό καθεστώς. Κατά τη γνώμη μας πρόκειται σίγουρα για πράκτορα τη ΜΙΤ, μυ, τη Μυστική Υπηρεσία τη Τουρκία, ο οποίο ήθελε να βλάψει την Ελλάδα και πολύ περισσότερο σε μια περιοχή η οποία κοντά έχει και δηληστήρια. Να θυμίσουμε ότι στο παρελθόν αρκετέ φορέ έχουν συλληφθεί ήδη από τη δεκαετία του 1980 διάφοροι Τούρκοι υπήκοοι, κανονικά, που δόθηκαν στην δημοσιότητα και τα ονόματά του, οι οποίοι είχαν αποπειραθεί να βάλουν φωτιέ και ομολόγησαν ότι υπήρξαν εμπρισμοί στου οποίου συνέβαλαν οι ίδιοι. Να θυμίσουμε δύο ονόματα. Πρώτον, το στέλεχο των γκρίζων λύκων, τον Αμπτουλάχ Τσατλή, ο οποίο ο ίδιο αργότερα υπερηφανευόταν μάλιστα για τι δουλειέ που έκανε στα δάση τη Ελλάδα. Ενώ και το 2011 ο πρώην υπουργό Τουρκία, ο Γελμά, είχε υπαριφανευθεί έμεσα για τι επιχειρήσει που έκαναν στα δάση τη Ελλάδα. Μετά, βέβαια, το, προσπάθησε να το συμμαζέψει, αλλά φυσικά η ζημιά είχε γίνει. Ένα από του λόγου που συνεχίζουν αυτές, αυτού του είδους τις επιχειρήσεις εισαγωγικά οι Τούρκοι στην Ελλάδα είναι η σχετική ατιμορρυσία. Δηλαδή βλέπουν ότι ουσιαστικά ακόμα και αν σε πιάσουν σε λίγα χρόνια είσαι έξω. Οπότε είναι φτηνό το έγκλημα στην Ελλάδα. Ελπίζουμε με το νέο ποινικό κώδικα ο εν λόγω να τιμωρηθεί όπως του πρέπει. Ή αλλιώ υπάρχει και η άλλη εναλλακτική. Να υπάρξει μια ενός τύπου άτυπη ανταλλαγή με τον Μοχάμετ Αμπράρα, τον Σύρο ο οποίο συνελήφθη στην Τουρκία για κατασκοπία πέρα τη Ελλάδα πριν από 1,5 χρόνο και μπορεί να γίνει έτσι μια ανταλλαγή ανάμεσα στου δύο. Αναρωτιόμαστε τώρα που έχει διευκολυνθεί πολύ περισσότερο η Βίζα, είναι δυνατόν οι ελληνικέ αρχέ να μπορέσουν να ελέγξουν όλου αυτού που έρχονται στα νησιά, στο ποιο εξ αυτών είναι καλό και ποιο έρχεται με κακόβουλο σκοπό, Φυσικά και όχι. Πάμε να δούμε τώρα μια άλλη ενέργεια τη Τουρκία, η οποία ενδεχομένω μπορεί να δυνητικά να βλάπτει και την υγεία των κατοίκων της Ελλάδας. Μιλάμε για τα σχέδια που έχει η Τουρκία σε συνεργασία με την Κίνα, όπως αναφέρεται, θα χτίσουν ένα εργοστάσιο με τέσσερις πυρηνικούς αντιδραστήρες στην Ανατολική Θράκη. Πρόκειται για μια α, σεισμογενή περιοχή και από τη μεριά τους οι Τούρκοι καλά κάνουν, υπό την έννοια ότι θέλουν φτηνή ενέργεια, ότι, διότι δεν μπορείς να αναπτυχθείς οικονομικά αν δεν έχεις φτηνή ενέργεια. Εμεί φυσικά ούτε μα περνάει από το μυαλό. Ελπίζουμε στα φουρφούρια. Αν φυσάει, άμα δεν φυσάει, τι να κάνουμε, θα πληρώσουμε ακριβά. Κοσμά, ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή, έτσι ώστε να λαμβάνετε αυτόματες ειδοποίησεις για κάθε νέο βίντεο που ανεβαίνει. Πατήστε και το καμπανάκι με την ένδειξη όλες οι ειδοποίησεις. Είναι πάρα πολύ αυτοί που μου γράφετε συνεχώς ότι παρόλα αυτά δεν παίρνετε ειδοποίησεις για κάποιο λόγο. Πρώτον, πρέπει να κοιτάξετε, εάν έχετε γραφτεί, να ελέγξετε αν παραμένετε και γραμμένοι. Από εκεί και πέρα δεν είναι κάτι που μπορώ να κάνω εγώ και ευχαριστώ όλους τους φίλους και τις φίλες και συστήνω να κάνετε αυτή την κίνηση εάν φτάσετε ως εδώ, να ελέγχετε τακτικά και τα τρία μας κανάλια όπου ανεβαίνει πολύ συχνά νέο περιεχόμενο. Από μένα, μια καλή συνέχεια να είστε καλά. Γεια χαρά.